Το πρώτο στοιχείο ακριβώς είναι το ιστορικό ρεκόρ αποχής. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στη λευκοκυπριακή κοινότητα τέτοιου είδους αποχή από την Κάσπη. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει περίπου 9 με 10% μείωση της προσέλευσης στις τουρκοκυπριακές κάρπες σε σύγκριση με το 2018, που ήταν επίσης πάρα πολύ μεγάλη εποχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με αριθμούς περίπου λίγο πάνω από 80.000 κόσμος απέχει από την εκλογική διαδικασία της συγκεκριμένη. Ιστορικό ρεκόρ με την έννοια ότι τουλάχιστον την περίοδο από το 1985 ή και 1975, όταν άρχισαν οι λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, μέχρι και το 2013. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα χαρακτηρίζεται βεβαίως από ένα ψηλό επίπεδο πολιτικοποίησης και συμμετοχής σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Άρα έχετε δίκιο ότι το πρώτο στοιχείο είναι η αποξένωση ενός μεγάλου τμήματος της κοινωνίας για πολλούς και διαφορετικούς πολύ σημαντικούς λόγους. Κάπου εκεί όμως, κύριε Μούδουρε, βλέπουμε πως το κόμμα Εθνικής Ενότητας, παρόλη την κατάσταση που επικρατεί στα κατεχόμενα, η οικονομική ανέχεια, τα σκάνδαλα, οι παρεμβάσεις της Τουρκίας, και πάλι νικητής. Πού οφείλεται αυτό? Να υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας ότι το κεντρικό προεκλογικό σύστημα του κόμματος της Εθνικής Ενότητας ήταν εντός εισαγωγικών, η δουλειά μας είναι η εξουσία. Αυτό ήταν το προεκλογικό σύστημα. Αυτό δηλώνει πάρα πολλά. Το πρώτο που δηλώνει είναι η εκπληκτική οργάνωση αυτού του κόμματος. Η οργανωτική του δυνατότητα να φτάνει σε πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ακριβώς η σύνδεση του, η ταύτιση του με πλήρως, η πλήρης ταύτιση του, τόσο με τις παράνομες δομές, όσο και με το αποτέλεσμα των παράνομων δομών εξουσίας, που είναι ένα τεράστιο δίκτυο πελατειακών σχέσεων, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι σε μικρές κοινωνίες, ένα μέγεθος εκλογικού σώματος περίπου 200-205.000 ψηφοφόρων, αντιλαμβάνεστε πόση επιρροή μπορεί να έχει, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαοτικές, σε συνθήκες οικονομικής αποσταθεροποίησης, όπου καλλιεργούνται πολύ περισσότερο, κατά μία άποψη και έτσι πάρα πολύ φυσιολογικά, τα πιο αρνητικά ένστικτα της κοινωνίας, η οποία προσανατολίζεται προς την επιβίωση. Εκείνο που κάνει πάρα πολύ εντύπωση, πέραν από την αντοχή του κόμματος Εθνικής Ενότητας, είναι και η προσέλκυση ψήφων από τον τουρκικό πληθυσμό, δηλαδή ένα μέρος του επικισμού ψηφίζει κόμμα Εθνικής Ενότητας, ενώ έχει και την επιλογή ενός κόμματος των επίκων, όπως είναι το κόμμα της Αναγέννησης. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε ίσως καλύτερα τη λειτουργία τους ένας θεσμών εξουσίας, βεβαίως σε συνεργασία, σε πλήρη ταύτιση πλέον με την Άγκυρα, έτσι όπως η Άγκυρα βεβαίως εξελίσσεται με το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Ναι, δεν θεωρείτε όμως, κύριε Μούδουρε, πως πέραν από τις οργανωτικές δυνατότητες του κόμματος Εθνικής Ενότητας, πέραν από το πόσο βαθιά ριζωμένο είναι στο όλο σύστημα, είναι και ο ρόλος της αριστεράς? Είδαμε το κόμμα του κύριου Ερχιουρμάν, τα κατάφερε, είχε μια αύξηση 50% και στα ποσοστά του και στους αριθμούς, στους εκλεγέντες λεγόμενους βουλευτές. Ωστόσο, η υπόλοιπη αριστερά έσβησε, κάπου εξαφανίστηκε, δεν άρπαξαν την ευκαιρία όλοι μαζί με μία γροθιά να πάνε απέναντι στις βουλές της εθνικιστικής δεξιάς. Έχετε δίκιο ότι υπάρχει και ένα πεδίο λαμπρών πλέον για το πώς να δούμε την εξέλιξη στα πλαίσια της τουρκοκυπριακής αριστεράς. Απλά να προσθέσω σε όσα έχετε αναφέρει προηγουμένως ότι από τα κόμματα του παραδοσιακού χώρου της τουρκοκυπριακής αριστεράς μόνο ένα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη λεγόμενη Βουλή. Άρα έχουμε μία ηγεσία στο ψευδοκράτος δεξιά, η οποία αυτή τη στιγμή στηρίζεται και θεσμικά από τη λεγόμενη Βουλή με μία δεξιόστροφη Βουλή ουσιαστικά. Υπάρχει όσα κόμματα της δεξιάς έχουν κατέλθει στις λεγόμενες εκλογές, επέτυχαν την είσοδο τους με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο στο λεγόμενο κοινοβούλιο. Αυτό δηλώνει κάτι. Φαίνεται, αυτό που δηλώνει σε πρώτη φάση, είναι το ότι η αποχή και ένα τεράστιο μέρος της αποχής είτε προέρχεται από το κίνημα που έχει προσπαθήσει να πολιτικοποιήσει την αποχή, είτε πρόκειται απλά για το αίσθημα της αποξένωσης και της απομάκρυνσης από την πολιτική διαδικασία στα κατεχόμενα, φαίνεται ότι προέρχεται από ψηφοφόρους με αριστερά χαρακτηριστικά. Ναι, εξού και το 9% των κομμάτων, των τριών κομμάτων που έμεινε εκτός, ένα ποσοστό περίπου 9% που έμεινε εκτός της λεγόμενης Βουλής. Ακριβώς. Άρα αυτή τη στιγμή η νέα πολιτική
ισορροπία στα κατεχόμενα, παρόλο που έχει τον ιστορικό χαρακτήρα περίπου του 60-40, δηλαδή 60% η δεξιά, 40% η αριστερά, εν τούτης η αριστερά απέτυχε να εκπροσωπηθεί στη λεγόμενη Βουλή και, αυτός, και αυτόν ίσως να έχει και κάποια άλλα αποτελέσματα, κάποιες άλλες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα το ζήτημα που επίσης κάνει εντύπωση και θα πρέπει να μας προβληματίσει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα του έντονου πλέον διπολισμού. Ίσως με αυτά τα δεδομένα της αποχής και με την πορεία της τουρκοκυπριακής αριστεράς, πλέον η τουρκοκυπριακή κοινότητα να αφήνει πίσω της το χαρακτηριστικό της πολύ κομματικής και πολύ, πολύ διασπασμένης κομματικής ζωής και να μπαίνει σε ένα σύστημα διπολικών όπου τα ριζοσπαστικά κινήματα πλέον θα απορροφούνται είτε από το χώρο της αποχής είτε από το μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς. Με κάποιες επιπτώσεις βεβαίως στο πολιτικό σύστημα. Αν από την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε εάν θα αναθερμαστούν πλέον και οι συζητήσεις για το προεδρικό σύστημα. Εκεί ήταν που θα ήθελα να πάμε για να κλείσουμε και με αυτό. Τώρα δυσίωνο το μέλλον σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Ξέρουμε τις θέσεις. Είναι η θέση του κύριου Τατάρ, είναι η θέση του κύριου Ερντοάν. Πέρα από εκεί, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα με βάση αυτό το αποτέλεσμα και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το προεδρικό σύστημα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε πιο ξεκάθαρα από το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσει ή όποιος σχηματισμός της λεγόμενης κυβέρνησης είναι κάποια ζητήματα πολιτικής πυρηνικής σημασίας. Και τι εννοώ με αυτό, η λεγόμενη κυβέρνηση στα κατεχόμενα θα έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα των παρουσίων. Αυτό είναι ένα ζήτημα ανοιχτό το οποίο δυστυχώς οι προσανατολισμοί των ισορροπιών μάλλον δηλώνουν ότι θα συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το ζήτημα των πολιτογραφήσεων, που επίσης η εκτελεστική εξουσία λόγω του κοινοβουλευτισμού στα κατεχόμενα έχει αρμοδιότητα. Επίσης, εδώ βλέπουμε σύνθεση κομμάτων που έχουν την τάση να αποδεχτούν πολύ περισσότερο τις πολιτογραφήσεις επίκου. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα είναι το πώς αναδιαμορφώνεται πλέον η οικονομική ανάπτυξη με δεδομένο το ότι υπάρχουν αλλαγές στην Τουρκία, οι οποίες γίνονται προσπάθειες να μεταφερθούν και στις κατεχόμενες περιοχές. Και αν αυτό τελικά θα έχει το χαρακτηριστικό της ισχυροποίησης των κρατικών δομών των εμπορευμαζομένων, τότε θα πρέπει να αναμένουμε ότι το οικονομικό προσωπείο της Άγκυρας θα εμφανιστεί ακόμα πιο έντονα και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και τέλος, είναι αυτό το οποίο έχετε σημειώσει, παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πλέον. Η οποιαδήποτε πολιτική αστάθεια, λήψη εξελίξεως των Κυπριακών, με την απουσία διαπραγματεύσεων και αντιπαράθεση επί του μοντέλου λύσης του Κυπριακού, περισσότερο επικρατεί η αντίληψη ότι η αστάθεια στα κατεχόμενα ίσως να μπορέσει να ξεπεραστεί. Ίσως να μπορεί να ξεπεραστεί με το προεδρικό σύστημα, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι θα φέρει πλέον τον Τουρκοκύπριο ηγέτη μόνο του αντιμέτωπο συγκεντρωμένη με την εκτελεστική εξουσία, όμως απευθείας συνδεδεμένη και πιο εξαρτημένη από την ίδια την Άγκυρα. Ναι, απροκάλυψα πλέον, γιατί αυτό συμβαίνει. Απλά προκάλυψα, κύριε Μούδουρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μούδουρε. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτό.